Τέλος διαφημιστικού διαλύματος, κυρίες και κύριοι, τρίτο και τελευταίο μέρος της ζωντανής ενημερωτικής εκπομπής On Camera, πάντοτε από την τηλεόραση του Center. Λίγα λεπτά μετά τις 4 και είμαστε εδώ, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, καθώς σήμερα ολοκληρώθηκε η δεύτερη εβδομάδα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για τον λόγο αυτόν, έχουμε την ευκαιρία στο στούντιο να έχουμε την κυρία Μαρία Τζίνα, βιολόγο από το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Θετικό, για να μας δώσει τις προτινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της βιολογίας. Κυρία Τζίνα, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ. Στο μάθημα λοιπόν της βιολογίας διαγωνίστηκαν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και πώς κρίθηκαν, πώς χαρακτηρίστηκαν ουσιαστικά τα θέματα? Ήταν θέματα αρκετής δυσκολίας, όπως ανακοίνωσε και η ΟΕΦΕ. Αυξημένη δυσκολία, κυρίως εντοπισμένη στην έκταση των ερωτημάτων. Πάρα πολλά πράγματα, πολλά ερωτήματα. Ήθελαν αρκετή λεπτομέρεια, δεν ήταν αντικείμενα τα οποία ήταν κάτι το οποίο δεν είχαν δουλέψει τα παιδιά. Όμως είχαν λεπτομέρεια, σε ορισμένα σημεία ήθελε περισσότερες από μία απαντήσεις, μπορούσαν να υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο υπήρχε ο χρόνος και η ψυχραιμία για να το κάνουν αυτό. Ήταν για άριστα ουσιαστικά προετοιμασμένους. Σίγουρα για άριστα προετοιμασμένους σε όλα τα επίπεδα. Και στη θεωρία και στην ικανότητα συνδυασμού των διαφόρων θεμάτων και επίλυσης ασκήσεων. Mm-hmm. Μάλιστα. Με τους υποψήφιους που συνομιλήσατε και τους έχετε υπό την εποπτεία σας, τι ήταν αυτό που τους δυσκόλεψε πολύ περισσότερο? Η έλλειψη χρόνου. Η έλλειψη χρόνου. Η έλλειψη χρόνου, ναι. Κάποιοι μου είπαν ότι το γραπτό τους το πήραν, οπότε υπήρχε θέμα με το χρόνο. Κάποιοι άλλοι δεν είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν τις άλλες περιπτώσεις που πιθανότατα να υπήρχαν σε κάποια ερωτήματα. Εντάξει, υπήρχαν και παιδιά που μπόρεσαν να καλύψουν όλα τα θέματα στο χρόνο, αλλά κυρίως η έλλειψη χρόνου. Mm-hmm. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να δούμε τις προτινόμενες απαντήσεις στο μάθημα της βιολογίας από την κυρία Μαρία Τζίνα, βιολόγο από το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Θετικό. Κυρία Τζίνα, ο λόγος σε εσάς. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο θέμα, που είναι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η απάντηση στο Α1 είναι το Β. Στο Α2 το Β, στο Α3 το Δ, στο Α4 το Γ και στο Α5 το Γ. Το Β1 ήταν μια αντιστοίχηση. Η πρώτη στήλη έχει ένζυμα, πρωτεΐνες και έπρεπε να αντιστοιχηθούν με τη στήλη 2. Λοιπόν, το πρώτο ένζυμο της στήλης 1 αντιστοιχεί στο α. 1α, 2γ, 3α, 4β, 5α, 6α, 7γ. Το Β2, ερώτημα θεωρίας, τι είναι ο καριότυπος. Η απάντηση βρίσκεται στη σελίδα 24 του βιβλίου. Τα μεταφασικά έως αποτελεί τον καριότυπο. Να αναφέρετε δύο συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τη μελέτη του καριότυπου ανθρώπου. Ο αριθμός, οι αριθμητικές και οι χρωμοσομικές, αριθμητικές και δομικές χρωμοσομικές ανομαλίες που μπορεί να υπάρχουν και βεβαίως και το φύλλο του ατόμου που μπορεί να εξαχθεί από τη μελέτη του καριότυπου. Β3, δύο ορισμοί. Μονοκλονικά αντισώματα, η απάντηση στη σελίδα 123 του βιβλίου. Κάθε είδος αντισώματος έως ονομάζονται μονοκλονικά. Β, γενετική μηχανική. Σελίδα 61 του βιβλίου, οι τεχνικές με τις οποίες ο άνθρωπος επεμβαίνει στο γενετικό υλικό αποτελούν τη γενετική μηχανική. Β4. Η απάντηση είναι σε δύο σημεία του βιβλίου. Το ένα είναι στη σελίδα 122, όπου αναφέρεται η ινσουλίνη και οι επιπτώσεις που είχε όταν αυτή διεξαγόταν από την εκχύληση οργάνων ζώων, επομένως από την ινσουλίνη έως αλλεργικές αντιδράσεις. Και το δεύτερο σημείο, σελίδα 141, τα διαγωνιδιακά ζώα έως οι ευκαριωτικοί οργανισμοί. Θέμα γάμα. Στο θέμα γάμα υπάρχουν 4 γενεολογικά δέντρα.
Η ερώτηση αφορά τον τρόπο κληρονομικότητας για 4 ασθένειες. Την οικογένεια, για 3 ασθένειες και ένα χαρακτηριστικό που είναι η ομάδα αίματος. Το πρώτο γενεαλογικό δέντρο αφορά την κληρονομικότητα της ομάδας αίματος και ζητείται να βρεθεί ο γονότυπος του πρώτου ατόμου της πρώτης γενιάς. Εφόσον δεν γνωρίζουμε το γονότυπο του δεύτερου ατόμου της πρώτης γενιάς, ο γονότυπος του ατόμου 1 μπορεί να είναι είτε ΙΑ ΙΟΤ μικρό, είτε ΙΑ κεφαλαίο, ΙΒ κεφαλαίο, μιας και ο γονότυπος του ατόμου Β δεν είναι γνωστός. Είτε είναι ΙΒ κεφαλαίο ΙΟΤ, είτε ΙΒ κεφαλαίο, ΙΒ κεφαλαίο, με τον συνδυασμό αυτών των δύο γονοτύπων μπορούν να προκύψουν οι φαινότυποι των ατόμων της δεύτερης γενιάς. Το γενεαλογικό δέντρο 3 απεικονίζει δύο γονείς υγιείς, οι οποίοι αποκτούν ασθενή παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβεί στην υπολοιπόμενη κληρονομικότητα. Επομένως, το 3 απεικονίζει την κληρονομικότητα του αλφισμού. Το γενεαλογικό δέντρο 4 απεικονίζει δύο γονείς ασθενείς, οι οποίοι αποκτούν και υγιή και ασθενή παιδιά. Αυτό μπορεί να συμβεί στην επικρατή κληρονομικότητα και αφορά την οικογενή υπερχοληστερολεμία. Επομένως, το γενεαλογικό δέντρο 2 αφορά την αιμορροφιλία. Στο γάμα 4 δίνεται ένα μόριο DNA, επομένως κυκλικό δίκλωνο DNA, το οποίο υφίσταται 5 αντιγραφές μέσα σε φόσφορο ραδιενεργό. Το αρχικό μόριο δεν έχει ραδιενεργό φόσφορο. Ζητείται να βρεθεί ο αριθμός των νουκλεοτιδίων που έχουν το ραδιενεργό φόσφορο. Το ραδιενεργό φόσφορο ενσωματώνεται στις φωσφορικές ομάδες και η σωστή απάντηση είναι η Β. Στο γάμα 5 ζητείται να βρεθεί από τους μαθητές αριθμοί μεταλλάξεων που μπορούν να έχουν συμβεί στο οπερόνιο της λακτόζης. Μετάλλαξη η οποία μπορεί να συμβεί είναι στο γονίδιο, το ρυθμιστικό, η οποία επηρεάζει την πρωτεΐνη καταστολέα, αλλά μόνο τη θέση πρόσδεσης της λακτόζης. Μια άλλη περίπτωση είναι να συμβεί μετάλλαξη στον υποκινητή των δομικών γονιδίων, επομένως να υπάρχει αδυναμία πρόσδεσης της RNA πολυμεράσης και δεν μπορεί να γίνει η μεταγραφή των γονιδίων. Και πάμε στο θέμα Δέλτα. Στο θέμα Δέλτα δίνεται ένα γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί πεπτίδιο. Είναι ένα συνεχές γονίδιο, επομένως περιέχει εσόνιο. Από τους μαθητές ζητείται να βρεθεί η κωδική αλυσίδα. Στην άσκηση δίνονται τα αντικωδικόνια, επομένως είναι δυνατόν να βρεθούν τα αντίστοιχα κωδικόνια τα οποία περιέχει η κωδική αλυσίδα. Τα κωδικόνια αυτά στην κωδική αλυσίδα είναι το 5 τόνος αδενίνη θυμίνη γουανίνη 3 τόνος, 5 τόνος θυμίνη γουανίνη γουανίνη 3 τόνος, 5 τόνος θυμίνη 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 3 τόνος, 5 τόνος κιτοσίνη κιτοσίνη θυμίνη 3 τόνος, 5 τόνος αδενίνη θυμίνη γουανίνη 3 τόνος, 5 τόνος θυμίνη γουανίνη γουανίνη 3 τόνος, 5 τόνος γουανίνη θυμίνη θυμίνη 3 τόνος. Και βεβαίως και το κωδικόνιο λήξης, το οποίο δεν έχει αντίστοιχο αντικωδικόνιο. Η αλυσίδα που πληρεί τις προϋποθέσεις αυτές είναι η αλυσίδα Α. Άρα αυτή είναι η κωδική, ενώ η αλυσίδα Β είναι η μη κωδική. Τα άκρα 1 είναι 5 τόνος, το 2 3 τόνος, το 3 το 3 τόνος, το 4 το 5 τόνος. Αυτό βεβαίως οφείλεται στο γεγονός ότι η μεταγραφή γίνεται με προσανατολισμό 5 τόνος 3 τόνος και οι δύο αλυσίδες είναι αντιπαράλληλες και συμπληρωματικές. Το εσόνιο το οποίο υπάρχει είναι το 5 τόνος αδενίνη, αδενίνη, θυμίνη, κιτοσίνη, αδενίνη, θυμίνη, αδενίνη 3 τόνος, 3 τόνος, θυμίνη, θυμίνη, αδενίνη, γουανίνη, θυμίνη, αδενίνη, θυμίνη 5 τόνος.
Το mRNA, το οποίο ζητείται από τους μαθητές, ζητήθηκε από τους μαθητές, είναι αυτό που χρησιμοποιείται κατά τη μετάφραση. Επομένως, μιλάμε για το όριμο mRNA, το οποίο η αλληλουχία είναι 5 τόνους, αδενίνη, κιτοσίνη, αδενίνη, γουανίνη, ουρακίλη, αδενίνη, ουρακίλη, γουανίνη, ουρακίλη, γουανίνη, γουανίνη, ουρακίλη, 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 κιτοσίνη, κιτοσίνη, ουρακίλη, αδενίνη, ουρακίλη, γουανίνη, ουρακίλη, γουανίνη, 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 ουρακίλη, 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 αδενίνη, αδενίνη, γουανίνη, κιτοσίνη, αδενίνη, ουρακίλη και 3 τόνους. Στο Δέλτα 4 δίνεται ένα άλλο γονίδιο, το οποίο μεταγράφεται στο ριβοσωμικό RNA, στο rRNA. Ζητείται να βρεθεί η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου, η οποία η μεταγραφόμενη αλυσίδα του γονιδίου βρίσκεται σύμφωνα με την αλληλουχία που πρέπει να έχει και τον προσανατολισμό το ριβοσωμικό RNA. Το rRNA είναι συμπληρωματικό και αντιπαράλληλο με την αλληλουχία στην οποία προσδένεται, δηλαδή την 5 τόνωσα μετάφραστη περιοχή. Άρα η αλληλουχία του είναι 3 τόνους, ουρακίλη, γουανίνη, ουρακίλη, κιτοσίνη, αδενίνη, 5 τόνους. Στο ερώτημα Δέλτα 5 γίνεται μία γονιδιακή μετάλλαξη με την προσθήκη 3 ζευγών βάσεων. Ζητείται να βρεθεί τι θα συμβεί εάν η προσθήκη γίνει στη θέση 1. Αν η προσθήκη γίνει στη θέση 1, τότε δημιουργείται ένα πρόωρο κωδικόνιο λήξης. Το 5 τόνος θυμίνη, αδενίνη, γουανίνη, 3 τόνος. Επομένως, έχουμε πρόωρη λήξη της πρωτεϊνοσύνθεσης. Βέβαια, σε αυτό το σημείο, οι μαθητές θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι η προσθήκη μπορεί να γίνει ανεστραμμένα. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, θα προκληθεί μία επιμήκυνση της πρωτεΐνης κατά ένα μινοξύ. Εάν αυτή η αλληλουχία των 3 ζευγών βάσεων προσθεθεί στη θέση 2, τότε θα έχουμε την προσθήκη ενός επιπλέον αμινοξέως στην πρωτεΐνη. Και εδώ ολοκληρώνονται ουσιαστικά οι συγκεκριμένες απαντήσεις. Έπεται συνέχεια τώρα την επόμενη εβδομάδα ή ολοκληρώθηκε... Την επόμενη εβδομάδα, ναι, δίνουν τα υπόλοιπα μαθήματα, είναι η τελευταία εβδομάδα και εμείς έχουμε τη βιολογία της γενικής παιδείας. Αυτό λέω, μαθήματα ειδικότητα δική σας. Έχουμε τη βιολογία της γενικής παιδείας την επόμενη Τετάρτη. Μάλιστα. Και κλείνουμε. Απαιτητικά λοιπόν τα σημερινά θέματα, χρειάστηκε περισσότερος χρόνος για τους υποψήφιους, δεν τον είχανε. Νομίζω ότι απαιτούσε μία πάρα πολύ καλή προετοιμασία. Πάρα πολύ καλή προετοιμασία, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε χρόνος για πολλή σκέψη. Μάλιστα. Έπρεπε να είναι μία αυτοματοποιημένη γραφή. Ξέρω τι πρέπει να γράψω. Μάλιστα. Κυρία Τζίνα, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Να είσαστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Και καλή συνέχεια στους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων που ολοκληρώνονται, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, την Τετάρτη, 1 Ιουνίου. Λοιπόν, τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για ένα λεπτό. Διαφημίσεις.